Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:25 το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης στο Βόρειο Αιγαίο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων και μεγάλη χρονική διάρκεια. Έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες έδωσε μιλώντας στην Αλφα Τηλεόραση Δράμας ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμης Λέκας. Στα 6,3 Ρίχτερ τοποθετεί τελικά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τον ισχυρότατο σεισμό που σημειώθηκε στις 12:25 το πρωί του Σαββάτου στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 20 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Σαμοθράκης. Η δόνηση είχε μακρά διάρκεια και μικρό εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρων. Έγινε δε αισθητή σε ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα, τη Θεσσαλία αλλά και την Αττική. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην Αλεξανδρούπολη, όπου μάλιστα υπήρξε πτώση του τηλεοπτικού σήματος, αλλά και στην Ξάνθη, τη Σέρες, τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη. Στα 6,3 Ρίχτερ ανακοίνωσε επίσης το σεισμό και ο τομέας γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο διευθυντής του οποίου ανέφερε πως πρόκειται για σεισμό που έγινε στο σύστημα της Τάφρου του Βορείου Αιγαίου, όπου έχουν σημειωθεί ισχυροί σεισμοί στο παρελθόν. Είναι προς τα δυτικά προέκταση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Παράλληλα, τόνισε πως η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι θα έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία που θα διαρκέσει για μερικές εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για να μπορέσει κανείς να εκτιμήσει αν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο σεισμός το προσεχές διάστημα. Το θετικό για τους κατοίκους των νησιών της περιοχής είναι ότι ο σεισμός έγινε σε θαλάσσιο χώρο. Περιορισμένες καταρρεύσεις και μικροταυματισμοί σημειώθηκαν σε κάποια παλιά κατοίκητα σπίτια στη Μύρινα, ενώ στο αεροδρόμιο του νησιού έπεσε μια ψευδοροφή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένας Βρετανός τουρίστας. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από το γιατρό του αεροδρομίου. Σε κατάσταση ετοιμότητας στέθηκε με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου ο μηχανισμός των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να παράσχει σε κάθε περίπτωση βοήθεια σε Σαμοθράκη και Λίμνο, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένας σεισμός που εκδηλώθηκε στις 12:20 περίπου σήμερα, πριν μία ώρα πάνω κάτω. Ένας σεισμός ο οποίος ήταν της τάξης των 6,7 και επιφυλάσσουμε για το μέγεθος γιατί ήταν ένα προκαταρκτικό μέγεθος. Mm-hmm. Ένας σεισμός που έγινε σε όλη την Ελλάδα σχεδόν και βέβαια έγινε πάνω στο λεγόμενο ρήγμα της Ανατολίας, ένα ρήγμα το οποίο έχει υψηλή σεισμικότητα. Mm-hmm. Είναι ένας επιφανειακός σεισμός, αναμένονται να είναι κάποιες μικρές επιπτώσεις στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, συνεπώς θεωρώ ότι είναι μια σεισμική δόνηση η οποία δεν έχει προξενήσει ιδιαίτερα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Το ρήγμα της Ανατολίας είναι γνωστό για τη σεισμικότητά του, ο τελευταίος ισχυρός σεισμός που έχει δώσει ποιος ήταν και πότε? Ο τελευταίος ισχυρός σεισμός ήταν το 1999, ένας σεισμός ο οποίος ακολούθησε το σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Ήταν της τάξης των 6,5, ήταν διπλή μάλιστα σεισμικότητα, ήταν κατά εξακολούθηση πολλή σεισμή γιατί είχαμε τη διέγερση από το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Είναι μια δομή η οποία δίνει συχνά πυκνά μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Έχετε σχετική αναφορά για ζημιές στην περιοχή της Λίμνου και την ευρύτερη? Ακόμα όχι, είναι πολύ νωρίς. Πάντως από ό,τι οι πρώτες πληροφορίες λένε για κάποιες πολύ μικρές ζημιές. Σάββατο μεσημέρι, 12:25 στο κέντρο της Δράμας, μια σεισμική δόνηση που δεν ξέρουμε το μέγεθος, έβγαλε πολλούς θαμώνες έξω από τα καφέ και έφερε μια αναστάτωση. Πάμε και στο φίλο μας, αισθητός ο σεισμός. Σε όλους. Σε όλους. Σας επηρέ... Να μην εννοεί τον εκλογικό. Όχι, αυτό το σεισμό το φυσικό. Και αυτός αισθητός ήταν. Εσείς ταρακουνηθήκατε από το σεισμό? Ναι, πολύ. 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 Σαν να με σκούταγε κάποιος. Ναι. Πιστεύω να είναι παροδικό. Θα είναι, δεν γίνεται. Αυτή την πόλη μας δεν τη χάνουμε. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για την εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών και του δεύτερου γύρου των τοπικών εκλογών.
Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τη δουλειά της προπαρασκευής, δηλαδή το υλικό, οι σάκοι, έχουν προωθηθεί, τα ψηφοδέλη για τις ευρωεκλογές έχουν προωθηθεί στους Δήμους και από ό,τι έχουν πληροφορηθεί οι Δήμοι στα εκλογικά κέντρα. Απομένει η αυριανή ψηφοφορία από τις 7 μέχρι το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Να πω δύο λόγια ότι στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές 2 ψηφοδέλτια υπάρχουν, δεν βάζουμε σταυρό. Στις ευρωεκλογές 40 και ψηφοδέλτια, εκεί βάζουμε σε ένα από αυτά που κάνουμε την επιλογή του κόμματος μέχρι 4 σταυρούς. Απομένει στην περιφερειακή ενότητα. Αυτή τη στιγμή γίνονται και οι διαπιστεύσεις των δικαστικών και ολοκληρώνονται σήμερα. Να δούμε αν υπάρχει ένα έλλειμμα, αν υπάρχει καμιά απουσία θα αναπληρωθεί από το πρωτοδικείο. Απομένει μετά τις 7 που θα ξεκινήσει η διαλογή σε εμάς σαν περιφερεια, αντιπεριφέρεια, να βγάλουμε τα αποτελέσματα. Τι σημαίνει βγάζουμε αποτελέσματα? Έρχονται σε εμάς τα τηλεγραφήματα, έτσι λέγονται, είναι fax, ή τα φέρουν από τους Δήμους οι εκπρόσωποι το έγγραφο των αποτελεσμάτων που δίνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος και εμείς τα καταχωρούμε στο σύστημα και ενημερώνουμε και το Υπουργείο Εσωτερικών και τα site όλα και το site το δικό μας της περιφέρειας και αντιπεριφέρειας και σε εσάς τα προωθούμε στα μέσα ενημέρωση έτσι ώστε να ενημερώσετε τον δραμηνό λαό. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά αφού η στιγμή υπάρχει και η εμπειρία και η ετοιμότητα. Καλό όλους τους δραμηνούς να σύσσωμοι όλοι να κατέβουν να ψηφίσουν στις εκλογές. Αυτό το μεγάλο όπλο που μας δίνει η δημοκρατία της επιλογής των προσώπων και των κομμάτων, αύριο να το ασκήσουμε. Διότι διαφορετικά οι όποιες διαμαρτυρίες για κάποιον ο οποίος δεν ψηφίζει, νομίζω ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Εμείς είμαστε που επιλέγουμε με την ψήφο μας και αύριο πρέπει να το κάνουμε. Σε καλά σχετικά επίπεδα κινήθηκε η αγοραστική δυναμική στην αγροτική αγορά στον χώρο στάθμευσης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Αυτό το οποίο αναμένουν τώρα οι περισσότεροι παραγωγοί είναι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των αγορών αυτών. Σε ικανοποιητικά επίπεδα, σύμφωνα με τα όσα είπαν στην κάμερα της Α τηλεόρασης, η παραγωγή της αγροτικής αγοράς που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στο πάρκινγκ του Διοικητηρίου της Δράμας εκτιμάται ότι κινήθηκε σήμερα η αγοραστική δύναμη. Καλή, από το πρωί ο κόσμος κατεβαίνει στην αγορά. Έρχεται για τα βασικά αγαθά, γιατί πλέον είναι πολυτέλεια να μπορεί να αγοράσει κάτι παραπάνω. Έχουμε πολύ φθηνά προϊόντα, μεγάλη ποικιλία και από εκεί και πέρα ο κόσμος κρίνει. Αρκετά καλά, όχι πάρα πολύ καλά, αρκετά καλά. Αυτό το οποίο περιμένουν αυτή τη στιγμή οι παραγωγοί, οι οποίοι θέλουν να εκθέσουν τα προϊόντα τους στη συγκεκριμένη αγορά, είναι να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτού του είδους τις κινήσεις. Αυτό οφείλεται με τον νόμο που βγήκε, ότι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και έμπορα σε δύο μέρη, ας πούμε. Και το κάνανε καθαρά για τους παραγωγούς εδώ πέρα, δικά μας προϊόντα. Από τη μία έχει τη θετική πλευρά, από τη μία την αρνητική. Η θετική είναι ότι κατοχυρώνεται σαν των παραγωγών με δικά μας προϊόντα αγνά κατευθείαν από τον Μπαξέ. Και από την άλλη χάσαμε, ας πούμε, τους ανθρώπους που μπορούσαν να βγάλουν και αυτοί το ψωμί τους. Όχι, δεν έχει ωφελήσει καθόλου. Θα ήταν καλύτερα να ήμασταν όλοι μαζί. Εδώ μείναμε λίγοι, περιμένουμε να έρθουν και άλλοι και συνεχεία θα έχουμε άλλα προϊόντα καλοκαιρινά, τα οποία θα δώσουν και ένα κίνητρο για να έρθει ο κόσμος. Ρεκόρ υποψηφίων έχει η Ελλάδα στις φετινές ευρωεκλογές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους υποψηφίους ευρωβουλευτές και τα κόμματα ανά χώρα. Σε σχέση με το εκλογικό της σώμα, η Ελλάδα έχει τους περισσότερους υποψηφίους ευρωβουλευτές, 1.299 από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ελλάδα με 21 έδρες στην Ευρωβουλή έχει περισσότερους υποψηφίους από τη Γερμανία που έχει 1.053 με 96 έδρες και την Ιταλία με 807 που έχει 73 έδρες. Σε απόλυτους αριθμούς, τους περισσότερους υποψηφίους ευρωβουλευτές έχουν η Γαλλία με 3.753 και η Ισπανία με 2.106. Σύμφωνα με την υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις ευρωεκλογές του 2014 υπάρχουν συνολικά 948 λίστες με 16.351 υποψηφίους βουλευτές από 28 κράτη-μέλη για 751 έδρες της Ευρωβουλής. Στις 23 την Κυριακή ώρα Ελλάδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα την πρώτη κατανομή των εδρών της Ευρωβουλής αναπολιτική ομάδα, η οποία θα βασίζεται σε εκτιμήσεις και exit polls.
Ωστόσο, σύμφωνα με την υπηρεσία τύπου του Ευρωκοινοβουλίου, τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα δεν θα πρέπει να αναμένονται πριν την πρώτη πρωινή ώρα Ελλάδος της Δευτέρας. Οι εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων θα καθυστερήσουν διότι, όπως εξήγησε στην υπηρεσία τύπου, οι κάλπες δεν κλείνουν την ίδια ώρα σε όλες τις χώρες. Π.χ. στην Ιταλία, οι κάλπες κλείνουν την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Μόνο 17 κράτη-μέλη θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των exit polls γύρω στις 19 ώρα Ελλάδος. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Λετωνία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σουηδία και ίσως η Ουγγαρία. Σε επιστροφή πινακίδων αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας λόγω των εκλογών προχώρησε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες για να ψηφίσουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν άδειες οδήγησης, κυκλοφορίας και πινακίδες για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, ενώ το μέτρο αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και τις 22 Μαΐου. Το παραπάνω μέτρο δεν ισχύει για τις ακόλουθες παραβάσεις. Οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης. Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη. Κυκλοφορία ανασφάλιστων των οχημάτων. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες αρχές εκτελούνται κανονικά. Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί όπου επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Υπεγράφει από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα υπουργική απόφαση για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Κατόπιν θετικής εισήγησης της σχετικής επιτροπής. Σχετικά με την αναστολή καταβολής των δόσεων των δανείων τα οποία έχουν τις εγγύσεις του δημοσίου. Εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η συγκεκριμένη απόφαση. Είναι ένα ημίμετρο, δεν μας ικανομεί σε καμία περίπτωση, δεν είναι σύμφωνη με τις δικές μας επιδιώξεις. Είναι μια απόφαση η οποία στην ουσία δεν λύνει το πρόβλημα. Το μεταθέτει για το 2015. Στην ουσία προσθέτει επιπλέον βάρη στις επιχειρήσεις, διπλασιάζοντας την ουσία τις δόσεις. Διότι αυτή η οποία αναστέλλεται τώρα πληρώνει τις διπλούν μέσα στο 2015. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αποτελεί λύση. Θέλω να πω ότι οι προτάσεις των επιμελητήρων ήταν συγκεκριμένες. Είχε να κάνει με την απομείωση στην ουσία του δανεισμού για τις επιχειρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη μείωση του επιτοκίου, το οποίο δεν μπορεί να είναι από 0,5 συν 2% το πολύ προς αύξηση. Επίσης η αποπλοκή των δανείων αυτών από το ΕΓΕΔ, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, καθώς επίσης και μια επιμήκυση με μια περίοδο χάρτης ανάλογη, για να μπορεί και η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει πρώτα-πρώτα τις θέσεις εργασίας για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα συγκεκριμένα δάνεια αφορούν παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολλές θέσεις εργασίας. Αφορούν 19 νομούς στη χώρα, το λογιστήριο του κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν αποδέχτηκε τις προτάσεις μας και βγάζει μια απόφαση η οποία είναι καθαρά προεκλογική, είναι ένα ημίμετρο. Εμάς δεν μας ικανοποιεί και θα συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα να αγωνιζόμαστε για να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις αυτές, τις οποίες εμείς υποστηρίζουμε, διότι η λογική το λέει και δεν το λέει κανένας άλλος. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την πραγματική οικονομία, τις θέσεις εργασίας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτά που τους λένε οι παραγωγικές τάξεις και όχι αυτά που τους επιβάλλει το τραπεζικό σύστημα. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να πω ότι η πρόταση αυτή ευνοεί πρωτίστως τις τράπεζες. Την ιδιαίτερη προσοχή των αγροτών εφιστά η αρμόδια διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σχετικά με την χρήση των φυτοφαρμάκων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επιδρούν τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο όμως και στην αποτελεσματικότητά τους. Εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου από την υπηρεσία μας, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που έχει να κάνει με οδηγίες που δίνουμε στους παραγωγούς για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Το καταναλωτικό κοινό, από όσο γνωρίζουμε, όλο ένα και περισσότερο ευαισθητοποιείται και επιθυμεί προϊόντα τα οποία να είναι και σωστά ποιοτικά, αλλά και να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, θα πρέπει οι φίλοι μας οι παραγωγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα εξής. Πρώτα-πρώτα, να ακολουθούν σωστά τις οδηγίες χρήσης στα κουτιά των φυτοφαρμάκων που προμηθεύονται. Ο κατασκευαστής έχει κάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες για να ξέρει με ποια δοσολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το φυτοφάρμακο και πόσες μέρες μετά από την τελευταία εφαρμογή του μπορεί να διατεθεί το τελικό προϊόν στον καταναλωτή. Αυτά είναι αρκετά σοβαρά πράγματα και θα πρέπει και οι ίδιοι οι παραγωγοί και το καταναλωτικό κοινό να είναι εγγυημένοι, να έχουν εγγυήσεις ότι τρώνε ένα σωστό, όπως είπα, και ασφαλές τρόφιμο. Δεν σημαίνει ότι αν βάλουμε παραπάνω φάρμακο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα. Εξάλλου, ο κατασκευαστής θα ήθελε να πουλήσει παραπάνω φάρμακο, παρόλα αυτά όμως συνιστά μια συγκεκριμένη δόση.
Αυτήν την δόση πρέπει να την τηρούν οι παραγωγοί. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα μαζί με άλλα προϊόντα, π.χ. λιπάσματα, να προσέχουν ιδιαίτερα τις ημερομηνίες που πρέπει να τηρήσουν, γιατί υπάρχει συνδυαστική δράση και μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα των φυτοφαρμάκων. Μεγάλη λοιπόν προσοχή για οποιαδήποτε απορία και οποιοδήποτε ερώτημα μπορούν να απευθύνονται στους επιστήμονες της υπηρεσίας μας και να λαμβάνουν τις δέουσες απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει μια σωστή συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων για να γίνεται σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους και να καταλήξω λέγοντας ότι οι έλεγχοι τους οποίους κάνουμε και γίνονται πολλοί έλεγχοι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο, όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν υπολείμματα στα προϊόντα, επιβάλλουμε πρόστιμα τα οποία καλό είναι να αποφεύγουν η παραγωγή με την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη έρχεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες ανασφάλιστους επαγγελματίες, καθώς πλέον θα μπορούν να προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μέσω του ΠΕΔΙ με σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως υπογραμμίζει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπελητηρίου Δράμας. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη. Το γεγονός ότι όποιος δεν έχει ασφάλιση σήμερα ανασφάλιστος μπορεί να πάει στο γιατρό του ΠΕΔΙ και να εξεταστεί χωρίς καν το να είναι ασφαλισμένος ή να έχει το βιβλιάριο υγείας. Είναι πολύ θετικό για τους χιλιάδες συναδέλφους μας ανασφάλιστους και τα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα. Μπορούν κάλλιστα να πάνε στο γιατρό που είναι στο νέο σύστημα, στο ΠΕΔΙ, και να ζητήσουν να εξεταστούν ανάλογα με την πάθησή τους. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό επεκτείνεται και σε θέματα επεμβάσεων ή οτιδήποτε άλλο. Τις επόμενες ημέρες θα διευκρινιστεί. Εμείς θα βγάλουμε μια σχετική ανακοίνωση με την νομοθεσία που έχει ψηφιστεί τώρα τελευταία. Τη θεωρούμε μια θετική εξέλιξη, η οποία έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Για τη συνέχεια, σύντομες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Μέσα σε ένα φυσικό μοναδικό περιβάλλον, το δημοτικό κήπο της Δράμας, η ανθοπαραγωγή της περιοχής εκθέτουν τα φυτά τους σε πολύ καλές τιμές, καθώς ξεκίνησε και φέτος τη λειτουργία της η ανθοκομική έκθεση Δράμας. Άνοιξε τις πύλες της η 23η Ανθοκομική Έκθεση στη Δράμα, η καθιερωμένη έκθεση των λουλουδιών που γίνεται τα τελευταία δηλαδή 23 χρόνια. Μέσα σε ένα φυσικό μοναδικό περιβάλλον, στο δημοτικό κήπο της Δράμας, οι ανθοπαραγωγοί της περιοχής εκθέτουν τα ωραιότερα φυτά τους στις καλύτερες τιμές. Ένας από τους σκοπούς της διοργάνωσης που επίκεντρο έχει το λουλούδι, την ενασχόληση του ανθρώπου γύρω από αυτό και το φυσικό περιβάλλον, είναι φυσικά να μεταδώσει και αισιόδοξα μηνύματα για ένα καλύτερο αύριο στους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους. Έτσι και φέτος ο Σωροπτιμιστικός Όμιλος Δράμας, σε συνεργασία με το Δήμο της Δράμας και τους ανθοκαλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας, διοργάνωσαν την 23η Ανθοκομική Έκθεση. Να περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, τα νέα από το στρατόπεδο της Δόξας πλέον είναι αρκετά ομιχλώδεστο τοπίο, καθώς η υποβολή φακέλου αδειοδότησης σίγουρα οδηγεί τον σύλλογο σε μονοπάτια δύσκολα, μονοπάτια αβεβαιότητας και σε ένα ομιχλώδεστο τοπίο. Το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε και από το Δελτίο Ειδήσεων. Είναι άξιον απορίας γιατί η διοίκηση του Ερεστέχνη και η διοίκηση της ΦΑΕ δεν προβαίνουν σε μια μεγάλη πανδραμηνή δοξέικη γενική συνέλευση. Επιτέλους, κύριοι,
θα τους καλέσουν μια φορά ακόμα από το βήμα της Αλφα Τηλεόρασης. Αντιληφθείτε ότι πλέον πρέπει να ενημερωθεί ο δραμηνός δοξαίκος λαός. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η δίκη στο Ρεστέχνη έστειλε επιστολή στο μεγαλομέτοχο για να ενημερώσει ο μεγαλομέτοχος ποιες είναι οι προθέσεις του. Ποιες είναι οι προθέσεις του για την παρουσία του στη δόξα, καθώς είναι εδώ και 11 μήνες είναι ανενεργός. Και βέβαια από εδώ και πέρα νομίζω ότι η προσωρινή διοίκηση πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Η παρουσία της στα κοινά της ΠΑΕ κάπου εδώ κατ' εμέ πρέπει να σηματοδοτήσει την έναρξη της παρουσίας του λαού. Και πλέον ο μεγαλομέτοχος έχει και κοινωνική εταιρική ευθύνη. Κατανοητά όλα, η ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές, αλλά νομίζω ότι εν προκειμένου για την δόξα δράμας μιλάμε και για συνέστημα, μιλάμε και για ένα σύλλογο ο οποίος έχει 96 χρόνια ιστορία και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Εάν δεν θέλει ο μεγαλομέτοχος και αν δεν θέλει να πουλήσει, όλα αυτά πρέπει να υπάρξει και βούληση και ενημέρωση του δραμηνού λαού. Θα κλείσω με την τοποθέτηση ότι ο χρόνος, το είπαμε και χθες στο Δελτίο, το λέμε και σήμερα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Το καμπανάκι χτύπησε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν πρέπει άλλον κάποιοι να παίζουν κρυφτούλι. Είμαι σαφέστατος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η διοίκηση του Ρεστέχνη έστειλε επιστολή επιτέλους στο μεγαλομέτοχο. Να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του μεγαλομέτοχου, γιατί εδώ και πολύ καιρό ο μεγαλομέτοχος ψάχνει συμπαίκτες, αναζητεί συμπαίκτες, δεν ξέρουμε με ποια, πώς θα λειτουργήσει αυτή η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Οι στιγμές νομίζω είναι καθοριστικές. Πέρασαν δύο ολόκληροι μήνες αγωνιστικής και διοικητικής απραξίας. Και η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αδειοδοτήσεων από την ΕΠΟ σίγουρα είναι το ενακτήριο λάκτισμα για ποια δόξα, με ποιους θα τη δούμε και σε ποια κατηγορία τη νέα χρονιά. Για τη συνέχεια, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Που εδώ η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.